Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΤΑΠΑΟΚ, τον Αντώνη τον Τζαλόπουλο. Καλησπέρα κύριε Τζαλόπουλε. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Αρκετά καλά. Έχουμε καιρό να τα πούμε και έχουν μαζευτεί τόσα ερωτήματα που θέλουμε να σας θέσουμε και να απαντήσετε. Φανταστείτε τι θα γίνει όταν ξεκινήσει η σεζόν. Βέβαια, τότε θα έχουν δοθεί και απαντήσεις με τις κινήσεις σας προφανώς, έτσι. Ναι, ακόμα πολλά θέματα είναι ερωτηματικό. Δεν έχουν απαντηθεί. Ναι. Υπάρχει περίπτωση... Όσον αφορά τους παίχτες, τις μεταγραφές. Υπάρχει περίπτωση να περιμένετε και τις κινήσεις του Ολυμπιακού για να δείτε που θα καταλήξετε? Υπάρχει? Όχι, εμείς κάνουμε το δικό μας προγραμματισμό. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας αφορά. Έχουμε καταστρώσει ένα σχέδιο. Έχουμε κάποια σημεία που θέλουμε να τα διορθώσουμε σε σχέση με την περσινή εικόνα της ομάδος. Και εκεί βαδίζουμε. Τελειώνετε? Οι κινήσεις το αποδεικνύουν. Η συμφωνία με τον Σαφράνοβιτς πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει στην υποδοχή. Εκεί που πονούσαμε πέρσι. Ναι. Είστε στο τελείωμα των κινήσεων, στο ενδιάμεσο? Πώς το αντιμετωπίζετε, πώς το περιγράφετε? Κοιτάξτε, τέσσερις θέσεις είναι αυτές οι οποίες παίζονται. Όλες οι άλλες έχουν κλείσει. Ακόμα είναι τέσσερις. Δύο ακραίοι, ένας κεντρικός, το λίμπερο. Αυτές είναι οι θέσεις που παίζονται. Και για όλες αυτές υπάρχει μία θέση ξένου, έτσι? Ναι, μία θέση ξένου. Ο οποίος θα είναι σίγουρα ακραίος? Θα εξαρτηθεί αυτό. Μπορεί, αν υπάρξει κάποιος καλός που να καλύπτει τον προπονητή Έλληνας, θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε κεντρικό ξένο. Ιδάλλως, αν δεν βρεθεί κάποιος καλός ακραίος, θα πάμε σε ξένο. Ναι. Κύριε Τσαλόπουλε, όλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι γίνονται με βασικό στόχο ο ΠΑΟΚ να κατακτήσει τον ντάμπλ? Είναι πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό σας, στο σκεπτικό για τις κινήσεις που κάνετε? Αυτός είναι ο σκοπός. Αυτή είναι η... Έτσι ξεκινήσαμε και έτσι αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν υπάρχει άλλο. Τι να πάμε? Για τη δεύτερη θέση? Ναι. Όχι. Υπάρχει το επιχείρημα από τον κόσμο του βόλεϊ που βλέπει ότι πλέον οι άλλοι έχουν ανεβάσει τον πήχη στα 2 εκατομμύρια με το μπάτζετ, άρα είναι πολύ μεγάλο φαβορί ο Ολυμπιακός. Μη δίνετε σημασία στα νούμερα. Αν βγείτε στην αγορά, ο ένας λέει 5, ο άλλος λέει 2, ο άλλος λέει 1. Ακούγονται πολλά νούμερα. Αυτά είναι και δουλειές των ματζαρέων που ανεβάζουν το κασέ των παικτών για δικό τους όφελος. Δεν είναι έτσι η πραγματικότητα. Απέχει πάρα πολύ. Ούτε αισθάνεστε ότι το επόμενο πρωτάθλημα θα είναι μόνο για δύο ομάδες, ότι δεν θα τους αγγίξει, δεν θα τους πλησιάσει κανείς άλλος? Αυτό μάλλον θα ισχύσει. Μάλλον, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις υπόλοιπες ομάδες και με τα ανοίγματα που έχουν από το πρωτάθλημα που τελείωσε απέναντι στους παίκτες. Θα πρέπει οπωσδήποτε μέχρι τις 19 Ιουλίου να τα έχουν καλύψει ή να τα έχουν διακανονίσει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο αγκάθι για τις ομάδες που έχουν ανοίγματα μεγάλα. Κύριε Τσαλόπουλε, το θέσαμε και στον κύριο Κατσαρίδη την περασμένη εβδομάδα με αφορμή την Γενική Συνέλευση. Έχετε σκεφτεί ή το φοβάστε και εσείς προσωπικά, αλλά και ο κύριος Κατσαρίδης, ότι έχετε μπει σε ένα λούκι, ότι κινδυνεύετε, δηλαδή είναι πολλά τα λεφτά, ανεβαίνει πάρα πολύ ο πήχης, εκτός κι αν συμβαίνει κάτι άλλο, έχετε κάποια στηρίγματα? Υπάρχει ένα στήριγμα που είναι ευτύχημα που υπάρχει. Το γνωρίζετε εσείς. Κάτι γράψαμε. Ο κόσμος το ξέρει. Ο κύριος Σαβίδης. Ναι. Αν μπορείτε να μας πείτε πώς θα βοηθήσει. Δεν σημαίνει αυτό ότι εμείς αρχίζουμε και κάνουμε τρελά πράγματα. Το δικό μας τον συνετό προγραμματισμό, αυτό που έχουμε προκαθορίσει, αυτό που έχουμε προϋπολογίσει, εάν
δεν πάνε καλά τα πράγματα, τότε θα ζητήσουμε βοήθεια. Αλλά πιστεύω τώρα και από τον κόσμο, με την κυκλοφορία σήμερα των διαρκείας, να μας βοηθήσει σε αυτό το δύσκολο έργο. Κακά τα ψέματα, πέρσι όταν η ομάδα τελείωσε με το double, αλλά δεν συνέχισε ο Γιάννης ο Καλαμαζίδης, δημιουργήθηκε μια εικόνα ότι η ομάδα δεν πρόκειται να πάει στο ίδιο επίπεδο. Δεν ήσασταν εσείς τότε, υπήρχε μια κατάσταση με τον Γιώργο τον Ανδρέο που δεν ήταν ξεκάθαρη. Αυτό στήχησε ξεκάθαρα και στην πώληση των εισιτηρίων διαρκείας. Σήμερα, από ό,τι είδαμε την ανακοίνωση χθες, ξεκινάει η πώλησή τους. Τι περιμένετε, αν έχετε βάλει στόχο και τι σημαίνει για εσάς μια καλή κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας? Να πιάσουμε το στόχο τουλάχιστον τα 1000 εισιτήρια, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, αν ο κόσμος μας στηρίξει, διότι είδατε και ότι η τιμή είναι πάρα μα πάρα πολύ ικανοποιητική. Δηλαδή, από 50 ευρώ, ε. Από 50 ευρώ και τα περισσότερα είναι 50 ευρώ. Ναι. Το 70% των εισιτηρίων είναι 50 ευρώ. Πρόεδρε, δηλαδή, πόσα περίπου παιχνίδια περιλαμβάνονται σε μια σεζόν εντός έδρας, ώστε να... Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το απαντήσω, αλλά με δεδομένο ότι θα αλλάξει και μάλλον θα αλλάξει και ο κανονισμός της τελικής φάσης, δηλαδή θα υπάρχει ο πρώτος με τον 8ο και όχι οι 4 πρώτες ομάδες, οπότε τα παιχνίδια θα είναι περισσότερα. Εκεί θα πρέπει να υπολογίσουμε γύρω στα 12 με 14 παιχνίδια μέσα στην έδρα μας, συν τα παιχνίδια του κυπέλου, που κανείς δεν μπορεί να ξέρει πόσα μπορεί να είναι, αλλά είναι και τα παιχνίδια της Ευρώπης. Champions League, βέβαια. Δηλαδή, 20 τουλάχιστον. 20 παιχνιδιών. Διαρέστε το με το 50. 2,5 ευρώ το παιχνίδι. Είναι, εντάξει, είναι... Αλλά για εμάς τα 50 ευρώ αυτή τη στιγμή είναι μια σημαντική, μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και διότι τώρα είναι να κάνεις τα συμβόλαια, τώρα χρειάζεσαι την ενίσχυση, τώρα χρειάζεσαι το πολύ το χρήμα έξω από τα δόντια. Είναι και ηθικό κομμάτι. Δηλαδή άλλη ψυχολογία έχει ο Αντώνης Τσαλόπουλος αν δει ότι 1000 άνθρωποι πήραν ένα διαρκείας, και άλλοι αν έρθουν 100 άτομα να πάρουν ένα διαρκείας, έτσι δεν είναι? Ούτε συζήτηση. Αυτό δηλαδή ανεβάζει και τη δικιά μας την υποχρέωση. Όταν νιώθεις ότι ο άλλος σε στηρίζει, ότι τον έχεις, είσαι υποχρεωμένος να ανταποκριθείς και εσύ από την πλευρά σου. Πέρυσι ήταν 200-300 εισιτήρια, κάπου εκεί ήταν το νούμερο. Κάπου εκεί, ναι. Γιατί με μεγάλο παράπονο, ο κ. Κατσαρίτης έλεγε ότι μαζέψαμε μόνο 10.000 ευρώ πέρυσι το διαρκείας. Και ενώ είχε γίνει τέτοια μεγάλη προσπάθεια και ξαναχτίζαμε μια ακριβή ομάδα και καλή ομάδα. Ναι, ναι. Δυστυχώς. Πέρσι δεν υπήρχε ανταπόκριση. Δεν. Ελπίζω φέτος ο κόσμος να, και από τις κινήσεις που κάναμε, βλέπετε ήδη οι τρεις ξένοι είναι πρώτα ονόματα και έχουν μεγάλη αποδοχή στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αλλά και αυτά που θα ακολουθήσουν θα είναι εξίσου σημαντικά τα ονόματα. Μια και λέτε για ονόματα, και επειδή πράγματι ο Γκόμες είναι τεράστιος αθλητής, ο Σαφράνοβιτς είναι υπερπολίτιμος όπως τον έχουμε γνωρίσει, έχει έρθει ο νεαρός ο Κουβανός ο Πασαδόρος. Εκεί σε αυτό το θέμα, κύριε Τσαλόπουλε, αισθάνεστε ότι ο ΠΑΟΚ έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να πείσει τον Κουρνέτα να πάρει άλλη απόφαση, αλλά τελικά δεν γινόταν και πήγε στη λύση του Κουβανού? Ναι, από την πλευρά μας τον πιέσαμε όσο μπορούσαμε βέβαια, αλλά η απόφαση ήταν καθαρά δική του. Και όπως έχω πει, είναι πραγματικός επαγγελματίας και ακέραιος χαρακτήρας ο Βασίλης ο Κουρνέτας. Πήρε την απόφαση του, είναι σεβαστή, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά μην παραβλέπουμε και τον Θάνο τον Τερζή. Ναι, παραμένει. Ναι. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο που πέρσι όταν χρειάστηκε να βοηθήσει, βοήθησε πραγματικά. Πήρε παιχνίδι, τι, μόνο παιχνίδι πήρε. Εγώ πάντα συνέχεια βλέπω εκείνο το μπλοκ που έκανε. Το έχω μπροστά σαν μια φωτογραφία.
μπροστά μου. Κάτι λυτρωτικό, εκείνη ναι. τη στιγμή. Σωστά. Κάτι άλλο, κύριε Σαρόπουλε, για τις τελευταίες ημέρες. Γιατί υπερψηφίσατε τον εκπρόσωπο του Ολυμπιακού στη Λίγκα, αν θέλετε να μας εξηγήσετε το σκεπτικό. Γιατί έχω μια θεωρία που λέει ότι πιστεύω σε αυτό, δηλαδή, ότι ένα χέρι όταν δεν μπορείς να το δακώσεις, το φυλάς. Και όταν σου έρθει η ευκαιρία, μετά το δαγκώνεις. Πάση περιπτώσει, δεν θα κέρδιζε ο ΠΑΟΚ τίποτα, δηλαδή μόνο για τους τύπους θα ήταν το θέμα. Απλά εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή να είμαστε μέσα στα όργανα. Δηλαδή, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ να εκπροσωπηθεί στην Επιτροπή Πρωταθλήματος. Γιατί να μην είμαστε μέσα στα όργανα, εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις. Δεν θέλουμε να μείνουμε από έξω. Και αν παίρναμε τη θέση την αντίθετη της κόντρας, ας πούμε, ενδεχομένως αυτό να μην μπορούσαμε να το πετύχουμε. Ενώ τώρα μπορούμε να το διεκδικήσουμε και θα το διεκδικήσουμε. Δηλαδή να είμαστε μέσα στις αποφάσεις. Το σκηνικό πάντως δεν είναι εχθρικό όπως ξέρω, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετο που επικρατεί το θάνατό στη ζωή μου ακόμα και στις αίθουσες. Υπάρχει καλύτερη συνεργασία στο βόλεϊ από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι, υπάρχει καλύτερη. Βέβαια, ο καθένας προσπαθεί ναι, για τα ναι. συμφέροντα της ομάδος του. Ναι. Αλλά αυτό είναι θεμητό. Να μην είμαστε εμείς όμως έξω από τις διαδικασίες. Mm-hmm. Έξω από τα πράγματα. Να συμμετέχουμε κι εμείς σε κάποιες επιτροπές, σε κάποιες που ρυθμίζουν το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Για φίλους που τώρα μας ακούν, από σήμερα ξεκίνησε η διάθεση των διαρκείας. Υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο και ηλεκτρονικά μπορούν να τα προμηθεύονται. Κάποιες έτσι χρηστικές πληροφορίες για ως μια πρώτη ενημέρωση του κόσμου για τα διαρκείας. Δεν άκουσα. Κάποιες λέω πιο χρηστικές πληροφορίες. Αν έχετε βάλει κάποιο χρονικό περιθώριο, ότι θα τελειώσει, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο, είναι ελεύθερη. Θα μπορούν ανά πάσα στιγμή. Καλό είναι βέβαια όσο είναι πιο σύντομα να κλείσουν, διότι οι θέσεις πιστεύω να οι καλές οι θέσεις να φύγουν γρήγορα. Μάλιστα. Ωραία. Καλή επιτυχία. Να περιμένουμε σύντομα την επόμενη ανακοίνωση ή για παίχτη ή δεν βιάζεστε? Όχι, βιαζόμαστε. Βιαζόσαστε. Αλλά πρέπει να έρθουν τα πράγματα έτσι όπως τα θέλουμε. Ναι, κατανοητό. Το καλύτερο θα ήταν να είχαμε τελειώσει και να σκεφτόμασταν άλλα θέματα της ομάδος. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σαρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή επιτυχία σε την προσπάθεια. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.